Ολονύχτιο θρίλερ στην περιοχή της Ιφούτ Καστέλη, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες, ώστε ο πύρινος εφιάλτης να μην επεκταθεί προς τη Μεσαρά λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ την ίδια ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου, ο οποίος φαίνεται να είχε πυροδοτήσει δύο εστίες φωτιάς. Από άνδρες της υπηρεσίας μας εντοπίστηκε ένας κάτοικος του χωριού να βάζει δύο εστίες. Τον εντοπίσαμε την ώρα που έβαζε τη δεύτερη εστία. Προσπάθησαν να το συλλάβουν, προσπάθησαν να διαφύγει. Η βραδιά εξελίχθηκε σε επεισοδιακή, καθώς ο ηλικιωμένος στην προσπάθειά του να διαφύγει εμβόλησε αγροτικό αυτοκίνητο και όχημα της πυροσβεστικής, προκαλώντας υλικές ζημιές. Εμβόλησε με το Ιωταχή αυτοκίνητό του ένα υπηρεσιακό όχημα και ένα αγροτικό όχημα ενός αγρότη. Καταδιώχθηκε στην ευρύτερη περιοχή σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία τα έτη περιοχής. Εγκλωβίστηκε σε ένα χωματόδρομο περίπου 6 χιλιόμετρα από το σημείο που έβαλε τη φωτιά. Έφυγε από το δεξί παράθυρο του οχήματός του, καταδιώχθηκε όλη νύχτα από άνδρες στον ΤΑΕ και από το προσωπικό της υπηρεσίας μας. Ακολούθησε καταδίωξη και απίστευτες σκηνές. Τελικά, ο 73χρονος παραδόθηκε σε αρχές αργά τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα πύργου, με τον ίδιο να οδηγείται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία του εμπρισμού και αντίσταση κατά της αρχής. Επεισοδιακή νύχτα, αλλά θα έλεγα επικίνδυνη νύχτα, διότι το βράδυ που έβαλε τις δύο εστίες στην περιοχή έπνεε άνεμη της τάξης των 9 μποφόρ. Άρα, εάν δεν είχαμε πυροσβεστικά οχήματα στην περιοχή να καταφέρουμε να εγκλωβίσουμε εν τη γενέση στην πυρκαγιά, η πυρκαγιά μπορεί να είχε φτάσει στον κάμπο της Μεσαράς με την ένταση των ανέμων που υπήρχε. Άρα η καταστροφή θα ήταν τεράστια. Ο ίδιος πάντως υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη φωτιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο συλληφθής είναι γνωστός στις αρχές για την παραβατική του συμπεριφορά. Σε όλη την Κρήτη κυκλοφοράνε συμβατικά οχήματα της υπηρεσίας μας με αξιωματικούς και οχήματα κανονικά πυροσβεστικά. Όταν λοιπόν έβαλε την πρώτη εστία, εντοπίστηκε το βράδυ από ένα όχημα της υπηρεσίας μας η πρώτη εστία, κατευθύνθηκε στην περιοχή και τον έπιασε βαθοφόρο να βάζει τη δεύτερη εστία φωτιάς.